Ολοκληρώνονται σταδιακά οι εργασίες αναβάθμισης του κλειστού κολυμβητηρίου Δράμας, που πρόκειται για μια συνεισφορά του αείμνηστου Κώστα Αποστολίδη και της εταιρείας Raycap. Στις 20 Νοεμβρίου αναμένεται να παραδοθεί το έργο, όμως θα χρειαστεί λίγο διάστημα ακόμα ώστε να ολοκληρωθούν οι εργασίες στο περιβάλλοντα χώρο και να είναι απόλυτα προσβάσιμος από το κοινό. Βρισκόμαστε λοιπόν στο κολυμβητήριο Παύλα προπονητήριο της Δράμας, το οποίο ήδη στις 20 Νοέμβρη θα παραδοθεί στους υπαλλήλους αντίστοιχα του Δήμου, μετά από εκπαίδευση που γίνεται αυτό το διάστημα σε ό,τι αφορά το μηχανολογικό εξοπλισμό, την πισίνα και όλη τη λειτουργία του. Από εκεί και πέρα, επειδή αναρωτιέται πολλοί κόσμος αν θα ανοίξει ταυτόχρονα μετά τις 20 Νοέμβρη, λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι υπάρχει μια εξέλιξη στον αύριο χώρο. Αυτή η εξέλιξη έχει να κάνει με ένα εργοτάξιο. Αντιλαμβάνεται ο καθένας λοιπόν με την εικόνα ότι δεν μπορεί να αφαιθεί ένα παιδί να περάσει μέσα από αυτόν τον χώρο για να φτάσει στον χώρο της πισίνας. Και φυσικά αυτό το προτάσει ήδη η ανάδοχος εταιρεία, η οποία λέει δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να επισκεφθεί κόσμος, παιδιά, την πισίνα, παρόλο που σε λίγο διάστημα θα μας έχει παραδοθεί. Άρα αυτό που κάνουμε σήμερα είναι να βρισκόμαστε σε συνεργασία απόλυτη με την ανάδοχο εταιρεία, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατόν να τελειώσουν οι εργασίες του αύλιου χώρου. Εδώ πάνω να πω ότι προσπαθούμε να τελειώσουν οι εργασίες του μισού αυτού χώρου που βλέπετε, δηλαδή βρισκόμαστε βόρεια του κολυμβητηρίου, έτσι ώστε από εδώ να υπάρχει μια προσβασιμότητα και μετά θα αναπτυχθεί το υπόλοιπο εργοτάξιο στη νότια πλευρά. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν γύρω από αυτό που μόλις ρωτάτε έχει να κάνει τουλάχιστον με 1,5 μήνα σίγουρα. Θα έλεγα ότι αν όλα πάνε καλά, γιατί έχουμε και τις καιρικές συνθήκες μπροστά μας, μπαίνουμε στο χειμώνα, ήδη είμαστε στο χειμώνα, νομίζω ότι θα είμαστε ευχαριστημένοι αν τις αρχές του Γενάρη μας δοθεί αυτό το τμήμα, έτσι ώστε να μπορούν να μπουν όλοι οι κολυμβητές, μικροί και μεγάλοι, στον χώρο που έχουμε πίσω μας. Εδώ να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εταιρεία που έχει αναλάβει και φυσικά στην οικογένεια της εταιρείας Raycap, η οποία στηρίζει όλη αυτή την προσπάθεια, χρηματοδοτεί όλη αυτή την προσπάθεια που βλέπετε. Είναι πολύ σημαντικό να το τονίζουμε συνεχώς. Και φυσικά και αυτοί οι άνθρωποι δεν θα θέλανε σήμερα σε ένα εργοτάξιο να διαπερνούν μέσα προς το κολυμβητήριο όλοι αυτοί οι αθλητές μας και ο απλός κόσμος. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε και γνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να λειτουργήσει άμεσα το κολυμβητήριο. Αυτό όμως έχει να κάνει και με την ασφάλεια των πολιτών, των διερχόμενων. Άρα νομίζω προέχει ασφάλεια το να πάμε 1 μήνα και 1,5 πίσω. Χάσαμε ήδη 3 με 4 χρόνια. Στον 1 μήνα και 2 πλέον οι δραμηνοί νομίζω ότι δεν θα κολλήσουμε. Θα είμαστε ευχαριστημένοι λοιπόν να παραδοθεί το επόμενο διάστημα με ασφάλεια και φυσικά με αυτή την ομορφιά που δημιουργείται ευρύτερα στην περιοχή.